Επιπαντός επιστητού για το ελληνικό αλλά και το κριτικό ποδόσφαιρο, μίλησε στην Crete TV ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και προπονητής Δημήτρης Βολονάκης, ο οποίος πλέον ζει στο νησί του την Κάλυμνο αλλά και στη γειτονική Λέρο. Έχουμε το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα στη Super League των τελευταίων ετών, καταρχάς, έτσι Δημήτρη. Ναι, ναι, και στη Super League παρακολουθώ και τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ αλλά και των ομάδων στην ΓΑΜΑ Εθνική στον Πέμπτο Όμιλο. Mm-hmm. Τα παρακολουθώ ανελιπώς. Για τη Super League, ένα σχόλιο πριν σε πάω στα πρωταθλήματα τα πιο μικρά. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ίσως είναι το καλύτερο. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλωστε να διεκδικούν 4 ομάδες τον τίτλο. Και αυτό κάνει ιδιαίτερα ακόμη πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα αυτό. Mm-hmm. Φαντάζομαι τα προγνωστικά είναι δύσκολα, έτσι. Είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δείχνει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Για τον Όφη ήταν μια χρονιά, Δημήτρη, θα έλεγα κάπως ιδιαίτερη και περίεργη, καθώς πιο εύκολα έπαιρνε βαθμούς εκτός έδρας παρά στο Ηράκλειο, με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι με τη Λαμία που κέρδισε άνετα εντός έδρας. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό? Υπήρξαν και αλλαγές μέσα στη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε ένας νέος προπονητής μεσούς περίοδου. Θεωρώ ότι χρειάζεται πίστοση χρόνου, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τα παιχνίδια του Όφη, ότι ο Όφη δεν μπορεί να ασκήσει παιχνίδι πρωτοβουλίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι που τον δυσκολεύει κυρίως στο Κετικουλέ. Ενώ εκτός έδρας όταν περιμένει και δίνει χώρο στον αντίπολο είναι πολύ καλύτερο στο να διαχειρίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει αποκτήσει ακόμα μια ολοκληρωμένη ταυτότητα η ομάδα και νομίζω ότι με τη νέα χρονιά θα έχει το χρόνο ο προπονητής να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Γιατί το να έρθει στα μισά της χρονιάς και να τα βελτιώσει όλα είναι λίγο δύσκολο και θα έλεγα αγγίζει το αδύνατο. Πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι καλύτερη η ομάδα. Mm-hmm. Θα έχει μια διαφορετική ταυτότητα. Μάλιστα. Στην Τρίτη Εθνική που είσαι γνώστης του χώρου, έχεις δουλέψει σε αρκετές ομάδες από αυτές που παίζουν τώρα από την Κρήτη εκεί. Περίμενες ότι ο Γιούχτας θα κάνει τέτοια πορεία να διεκδικεί το πρωτάθλημα, να διεκδικεί άνοδο στη Super League 2? Η αλήθεια είναι ότι περίμενα θα πρωταγωνιστήσει, όπως και τον Αλμυρό τον είχα για να πρωταγωνιστήσει, αλλά και τον Άγιο Νικόλαο. Ήταν τις ομάδες οι οποίες είχαν θέσει ως στόχο το να πρωταγωνιστήσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή τη στιγμή να είναι με μεγάλη διαφορά, με κάποια διαφορά τώρα ο Γιούχτας και να πούμε ότι με το ένα χέρι ακουμπάει το τίτλο του πρωταθλητή. Mm-hmm. Και παρακολουθείς ακόμα και τα τοπικά, έχεις άποψη ακόμα και για τοπικό ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο? Ναι, φυσικά, φυσικά. Βλέπω τον ΠΟΑ και τον ΠΑΟ Κρουσόνα να είναι οι ομάδες οι οποίες διεκδικούν την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει ένα μικρό προβάδισμα ο ΠΟΑ. Βέβαια έχει ένα δύσκολο παιχνίδι προσεχώς νομίζω στην Χερσόνησο, που αν περάσει από πέρα νομίζω ότι κλειδώνει και την κατηγορία.